Ξεκίνησε η δίκη για το μοντέλο. Υπάρχει διακοπή αυτή τη στιγμή και μπορεί να μιλήσει μαζί μας ο κύριος Κεχαγιόγλου. Κύριε Κεχαγιόγλου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, καλησπέρα. Έτσι πως πάμε με τις επικοινωνίες μας, εκτός από δικηγόρος θα γίνω και πολεμικός ανταποκριτής στο τέλος. Κύριε Κεχαγιόγλου, κοιτάξτε να δείτε, είστε σε μια πολύ σημαντική υπόθεση αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, αν θα κερδιθεί αυτή η μάχη ή θα χαθεί. Πάντως δηλώνετε παρόν σε αυτό που είπατε από την αρχή και εγώ θα το λέω πάντα, γιατί υπάρχουν δικηγόροι που χάνονται στην πορεία, ενώ εσείς δηλώνετε παρόν εκεί. Και σε αυτή την υπόθεση κάνατε ένα μεγάλο ταξίδι, πήγατε στο Χονγκ Κονγκ και αυτή τη στιγμή παρακολουθήσατε μια δίκη που είναι σε εξέλιξη, μια πολύ σημαντική δίκη, καθώς υπάρχει διαφορετική νομοθεσία που αυτό το κορίτσι κινδυνεύει τουλάχιστον 25 χρόνια να παραμείνει μέσα, κάνοντας ένα μεγάλο παράπτωμα, εάν ισχύει, καθώς αποτυπώματα δεν βρέθηκαν τουλάχιστον σε αυτό που μετέφερε εκείνη, τα δικά της αποτυπώματα. Ακούγονται πολλά, το αν την έβαλε κάποιος άνθρωπος. Εδώ στην Ελλάδα ακούγονται πολλά. Το θέμα είναι να μας πείτε ποια είναι η αλήθεια και τι συμβαίνει εκεί στο Χονγκ Κονγκ. Την αλήθεια, όπως καταλαβαίνετε, την ξέρει η ίδια και ο Θεός. Η δικαιοσύνη των ανθρώπων εμπεριέχει πάντα το σπέρμα της αμφιβολίας και του λάθους. Αλλά ας μην φιλοσοφώ, ευχαριστώ καταρχήν για τα καλά σας λόγια. Η δίκη ξεκίνησε σήμερα, το πρωί στις 9.30 ώρα τοπική. Έγινε στην αρχή η επιλογή, η κλήρωση μάλλον, των ενόρκων. Η υπεράσπιση της ειρήνης, όπως είχε δικαίωμα έως 5 ενόρκους να εξαιρέσει, χωρίς να δικαιολογήσει για ποιο λόγο τους εξαιρεί, εξήρεσε ο συνάδελφος, ο υπερασπιστής, ο μπάριστερ, εδώ που παρίσταται στο δικαστήριο της ειρήνης, 4 από αυτούς που κληρώθηκαν. Σας λέω πληροφοριακά ότι το επταμελές σώμα των ενόρκων αποτελείται από 5 άνδρες και από 2 γυναίκες. Έτσι τελικώς σχηματίστηκε το σώμα των ενόρκων και αφού ορκίστηκαν, ξεκίνησε η δίκη. Οι ηλικίες τους, κύριε Κεχαγιόγλου. Είναι από 30 μέχρι 45. Δυναμικό κοινό. Είναι αρκετοί, είναι και δύο πολύ νέοι, αλλά επειδή με τους Ασιάτες, τους Κινέζους είναι λίγο, τουλάχιστον με τα δικά μου κριτήρια, είναι λίγο απροσδιόριστη η ηλικία, θα έλεγα γύρω στα 30. Πάντως, 2-3 είναι νέα παιδιά. 2 νέοι και μία κοπέλα. Δεν υπάρχει μεγάλης ηλικίας. Τώρα είναι θέμα ορισμού. Πάντως, εκεί γύρω δεν νομίζω να υπερβαίνει κανείς τα 50. Η κοινωνία του Χονγκ Κονγκ απέναντι στο εμπόριο, απέναντι στη μεταφορά, απέναντι στην εισαγωγή, πώς αντιδρά, ποιο είναι το κλίμα? Κοιτάξτε, καταρχήν, επειδή ξέρετε ότι στην Ελλάδα πάσχουμε, φυσικά δεν είναι αυτό που είπατε εσείς, αλλά λέω γενικώς, ότι στην Ελλάδα πάσχουμε από μικρομεγαλισμό. Δηλαδή, λόγω της αρχαιότητος και της αρχαίας μας ιστορίας, νομίζουμε ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου. Σας πληροφορώ ότι εδώ είναι μια υπόθεση η οποία δεν απασχολεί κανέναν. Υπήρχαν βέβαια συνάδελφοί σας δημοσιογράφοι, αλλά είναι μάλλον έτσι ασκούμενοι δημοσιογράφοι ή από τοπικά μέσα που κάνουν και την πρακτική τους από sites και από τα λοιπά. Είναι λογικό πάντως, γιατί αναφερόμαστε σε ένα πρόσωπο που είναι από τον ελλαδικό χώρο. Έχει πιαστεί εκεί. Για μας, ναι, αυτό λέω. Για μας είναι μια πολύ σημαντική υπόθεση. Για μας είναι σημαντική, βεβαίως. Μα και γι' αυτό είμαι και εδώ. Αλλά θέλω να πω για την τοπική κοινωνία, επειδή με ρωτήσατε, δεν απασχολεί τα μέσα αυτή η υπόθεση. Είναι μία από τις πολλές κατασχέσεις ναρκωτικών ουσιών, είτε στο αεροδρόμιο, είτε στο λιμάνι, είτε που γίνονται σε μία πόλη 7-8 εκατομμυρίων κατοίκων. Όπως πρέπει όμως να το παραδεχτείτε, κύριε Κεχαγιόγλου. Ναι. Να απαντήσω λίγο στο ερώτημα. Ναι. Να πω ότι η κατάσχεση, η εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στην επικράτεια εδώ αυτής της πόλης, από την κοινή γνώμη, σε αυτό που με ρώτησε η κυρία Ζήνα, φυσικά και αντιμετωπίζεται όπως αντιμετωπίζεται και στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι πολύ αρνητική η κοινή γνώμη σε εισαγωγή, κατοχή, χρήση ναρκωτικών ουσιών στην επικράτεια τους. Γι' αυτό και οι ποινές που προβλέπονται είναι πολύ αυστηρές. Αυστηρότερες σε σχέση με την Ελλάδα.
και ειδικότερα προς την έκτησή τους. Ναι, είχαν και τους πολέμους των οποίων εκεί πέρα που ήταν απεικιοκρατικός. Άρα σήμερα είχαμε την επιλογή μέχρι τώρα των ενόρκων. Ξεκίνησε η διαδικασία. Ναι, δηλαδή ρωτήθηκε η Ειρήνη κατηγορουμένη εάν δηλώνει ένοχη αθώα. Δήλωσε αθώα και έτσι προχώρησε το επόμενο στάδιο της δίκης που είναι η απαγγελία του κατηγορητηρίου. Από τον κατήγορο, από τον έχοντα, τον επέχοντα τη θέση του εισαγγελέα στο δικαιϊκό σύστημα. Που εδώ βεβαίως είναι δικηγόρος, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε για να είναι και ξεκάθαρο στους τηλεθεατές και στους ακροατές μας ότι και η υπεράσπιση και η κατηγορούσα αρχή είναι δύο δικηγόροι της πόλης του Χονγκ Κονγκ. Απλώς το κράτος αναθέτει σε έναν δικηγόρο να στηρίξει την κατηγορία, ο οποίος ετοιμάζει το υλικό της κατηγορούσης αρχής, τα στοιχεία που έχει, τους μάρτυρες, τους προτείνει στο δικαστήριο. Έτσι ακριβώς έγινε και σήμερα. Και ξεκίνησαν οι πρώτοι μάρτυρες, κατέθεσαν τρεις. Και διεκόπητες στις 5 η ώρα περίπου η κατάθεση της τέταρτης μάρτυρος, που είναι τελωνιακή. Αυτοί οι οποίοι ήταν παρόντες στην άφιξη της Ειρήνης και στη σύλληψή της στο αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ στις 20 Νοεμβρίου του 2017. Οι οποίοι αναφέρθηκαν στο πώς έγινε, πώς ελέγξανε τις αποσκευές της, πώς βρέθηκε το σακίδι το οποίο κουβαλούσε, πώς το έλεγξαν, πώς βρέθηκε η ναρκωτική ουσία. Πώς αντέδρασε η Ειρήνη. Ήταν ένα σημείο που υπόθηκε ότι ήταν πάρα πολύ ταραγμένη. Είπε μάλιστα ο ένας μάρτυρας ότι ήταν η μετάφραση από τα αγγλικά στα ελληνικά, ότι ήταν κοκαλωμένη ουσιαστικά, παγωμένη. Mm-hmm. Όταν είδε μπροστά της την ναρκωτική ουσία και ότι μετά ξέσπασε σε κλάματα.